Η Ινδία, χώρα των πιο εντυπωσιακών αντιθέσεων, εξακολουθεί σήμερα να είναι όμορφη και γοητευτική, με τη μυστηριώδη τροπική φύση της και τον παραμυθένιο πλούτο που θυμίζει αρκετά τη χλειδί των μαχαραγιάδων ηγεμόνων της χθες. Στην πρωτεύουσά της, το Νέο Δελχή, το Προεδρικό Μέγαρο ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τους βασιλείς των Ελλήνων. Το διαμέρισμα Δβάρκα, το οποίο θα διατεθεί για τον βασιλέα Παύλο, διακοσμείται με ιδιαίτερη φροντίδα, με φρέσκες ντάλιες του προεδρικού κήπου και χρυσοκέντητα μαξιλάρια. Για τη βασίλισσα Φρυδερίκη θα διατεθεί το διαμέρισμα Ναλάντα. Τα λουλούδια στην Ινδία είναι στόλισμα απαραίτητο για κάθε σπίτι, από το πιο φτωχικό ως το πιο πλούσιο. Η πριγκίπισσα Ειρήνη θα μείνει στο διαμέρισμα Μάισορ. Το κρεβάτι έχει μετάξινα σκεπάσματα και εντυμένα από τους περίφημους τεχνίτες του Κασμίρ. Στο μεταξύ, το Νέο Δελχή έχει σημειοστολιστεί με σημαίες της Ελλάδος και της Ινδικής Δημοκρατίας. Στο αεροδρόμιο παρατάσσεται το στρατιωτικό τμήμα που θα αποδώσει τιμές. Όταν οι Έλληνες βασιλείς φτάνουν μετά του Υπουργού Εξωτερικών κ. Αβέροφ, τους υποδέχονται ο πρόεδρος της Ινδικής Δημοκρατίας Δ.Ρ. Ράντα Κρίσναν, ο πρωθυπουργός κ. Νέρου με την κόρη του Ίνδιρα Γκάντι, ο Ινδός Υπουργός των Στρατιωτικών, ο πρέσβης της Ινδίας στο Βελιγράδι, ο Έλλην πρεσβευτής στο Νέο Δελχή και η κυρία Βαλσαμάκη και πολλοί άλλοι επίσημοι. Τον Έλληνα βασιλέα καλωσορίζουν με το ωραίο Ινδικό έθιμο, σύμφωνα με το οποίο όποιος πατά το Ινδικό έδαφος πρέπει να στολίζεται με μια γυρλάντα φρέσκων λουλουδιών. Με αυτή την ευγενική εκδήλωση και με τη θερμή φιλοξενία που έχουν ετοιμάσει για την ελληνική βασιλική οικογένεια και την ακολουθία της, δέχεται η Ινδία το εγκάρδιο μήνυμα που της στέλνει η Ελλάδα, χώρα φίλη από αιώνες. Με μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη εορτάστη στην Καλαμάταν η εορτή της Υπαπαντής. Την λιτάνευση της εικόνος ακολούθησαν αντιπροσωπεύοντες την κυβέρνηση ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ράδης, ο Υφυπουργός Συντονισμού κ. Μπούτος και ο Υφυπουργός Υγιεινής κ. Ψαρέας. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αθηνών εγκατεστάθη εις νέων κτίριων, το οποίο ανακοινιάστη με ομιλία του Δημάρχου Αθηναίων κ. Τσουκαλά. Η βιβλιοθήκη καταλαμβάνει ολόκληρον των τρίτων όροφων του νεοδμήτου επί της οδού Αθηνάς Μεγάλου. Περιλαμβάνει δε πλήθος αξιολόγων τόμων, συγγραμμάτων και κειμένων. Μεταξύ των τελευταίων είναι και το πρωτότυπο κείμενο του Συντάγματος των Ελλήνων. Στη γραφική τοποθεσία όπου άλλοτε βρισκόταν το μικρό χωριό, κοντά στο Καρπενήσι, το έδαφος υπεχώρησε και προκάλεσε μια πρωτοφανή και σπανία για την ελληνική γη κατορίστηση. Εκεί όπου βρίσκονταν τα χαριτωμένα και πάντα φιλόξενα χωριάτικα σπιτάκια, είναι τώρα ερείπια και καταστροφή. Η ιδιοτροπία της φύσεως δεν λυπήθηκε ούτε τα κατοικίδια ζώα. Οι κρατικές αρχές ανέπτυξαν αμέσως κάθε δραστηριότητα για την περίθαλψη των θυμάτων και την περισυλλογή της περιουσίας των. Ευεργετική δε ήταν η συμβολή του στρατού στο έργο αυτό. Μ' όλη τη λύπη τους, οι κάτοικοι δεν χάνουν το θάρρος τους. Θα χτίσουμε, λένε, ξανά το μικρό μας χωριό και θα είναι καλύτερο και ωραιότερο. 300 και περισσότεροι τεχνικοί του ελληνικού κινηματογράφου συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν τα άμεσα προβλήματά τους. Το κράτος, που αναγνωρίζει τη μεγάλη κοινωνική σημασία του κινηματογράφου, παρίσταται με τον επιμελητή κινηματογραφίας του Υπουργείου Βιομηχανίας και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Προεδρίας. Όλοι συμφωνούν πως η ελληνική ταινία μπορεί και θα γίνει όσο καλές είναι οι ευρωπαϊκές και οι αμερικάνικες. Η Ζίνα Κάνθερ, ελληνοαμερικανής από την Πάφο, κάλεσε τον πρόεδρο της Ενώσεως Λαλέων και του είπε πως ήρθε επίτηδες από την Αμερική για να χτίσει μια εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου στο Λάλα. Έφερε και τα λεφτά και τα σχέδια. Έτσι, το Λάλα θα αποκτήσει μια μεγαλοπρεπεστάτη τρίκυκλη βασιλική και θα καμαρώνει. Ένας άλλος φιλάνθρωπος μάζεψε 300 πιστούς που είχαν τάμα να προσκυνήσουν στην Τίνο και δεν μπορούσαν.
τους οικονόμησε τα ναύλα, τους χάρισε και από μια λαμπάδα και τους έβαλε στο βαπόρι. Να λοιπόν, που όσο και αν έγινε δύσκολη η εποχή μας, η πίστη πάντα κυβερνά. Μέσα σε αθλητική και εγκάρδη ατμόσφαιρα, ο Σύλλογος του Εθνικού Πειραιός ανεκήρυξε το φίλαθλο Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Αλιπράντη, επίτιμο πρόεδρο του. Ο κύριος Υφυπουργός, με τη σειρά του, απέριμε τιμητικές πλακέτες στους υδατοσφαιριστάς του Εθνικού για την επίδοσή τους. Η εξαίρετη Ρεάλ της Μαδρίτης ήρθε στην Αθήνα να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό για το κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο μπάσκετμπολ. Σκληρός και ταχύς ο αγών, πολλή αγωνία και ακόμη περισσότερες καλαθιές. Νικήτρια η Ρεάλ με 97-73. Και παίρνει τη δίκαιη επιβράβευση της νίκης της μαζί με τα συγχαρητήρια του πρίγκιπος Δον Χουάν Κάρλος και της πριγκιπίσης Σοφίας. Η πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου Αλίκη Βουγιουκλάκη θα παίξει για πρώτη φορά σε τουρκική ταινία. Με την ευκαιρία δίνει και μια press conference όπου οι δημοσιογράφοι συναγωνίζονται ποιος να ρωτήσει τα περισσότερα. «Θα ντυθείτε χανουμάκι?» ρωτάει ένας από αυτούς. «Αυτό θα το αποφασίσει το σενάριο», λέει η πρωταγωνίστρια.